πατέρες της Ιεράς Μονής Γεροκομείου και της Ενορίας του Αγίου Ανδρέου Γλυκάδας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Αποστόλης Κατζηφάρας, ο βουλευτής Αχαΐας ο κ. Αντρέας Τρενταφυλόπουλος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Καρπέτας, πρόεδροι συλλόγων της Εγλυκάδος, της Αρώης, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον άλλο, από τον Μπεγουλάκη είναι εδώ. Το διαμέρισμα, το ανατολικό διαμέρισμα εκπροσωπείται από τον Δημήτρη Βούλγαρη, τον ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, η 14η Σεπτεμβρίου αναγνωρίστηκε από την ελληνική πολιτεία μόλις πριν από λίγα χρόνια ως επίσημη μέρα εορτής της μικρασιατικής καταστροφής. Έτσι, οι σύλλογοι με μικρασιατικές ρίζες σε όλη την Ελλάδα κάθε Σεπτέμβρη διοργανώνουν γιορτές μνήμης για τις χαμένες πατρίδες της Μικράς Ασίας. Κεντρική ιδέα των εκδηλώσεων είναι να παραμείνει ζωντανή σε μια εποχή συνολικής λύθης η ανάμνηση των γεγονότων που επέφεραν τη μικρασιατική καταστροφή και η ανάδειξη των συνεπειών στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Φέτος θα μιλήσουμε για το Σεβδίκιο, το όμορφο χωριό μας. Η πλειοψηφία των κατοίκων του Γεροκομιού θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι από το Σεβδίκιο. Το όμορφο χωριό μας βρίσκεται σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από τη Σμύρνη, ανάμεσα σε κατάφυτους λόφους και ήταν ονομαστό για το καλό του κλίμα. Είχε σύμφωνα με την απογραφή του 1921 8.000 Έλληνες, από αυτού, 8.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 7.955 ήταν Έλληνες, 20 ήταν Αρμένοι, 20 Τούρκοι και 5 μόνο ξένοι. Η ίδια ακριβώς ονομασία παραπέμπει και σε μια σχέση πάθους. Ετυμολογικά προέρχεται από το τουρκικό ρήμα Σεμβέκ που σημαίνει αγαπώ, από εκεί και ο Σεβδάς. Και το Κιόι που σημαίνει χωριό, δηλαδή το χωριό της αγάπης. Η σημερινή ονομασία είναι Καζί Εμίρ. Το Σεβδίκιο έγινε γνωστό σε μένα μέσα από τις ιστορίες του παππού και της γιαγιάς, όπως έχουν καταγραφεί στη μνήμη μου από τα πρώτα κιόλας παιδικά μου χρόνια. Ευχαριστώ τον ξάδερφο και σεβδικιαλή Βασίλη Καραγιάννη, του οποίου ο ρόλος ήταν καθοριστικός για την υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης, καθώς μας έφερε σε επαφή με το βιβλίο της κυρίας Μαρίτσας. Καλησπέρα σας. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο γιος της Τελίτσας, του Νικολάκη του Παπάκου. Πολλοί με θυμούνται όταν στα παιδικά μου χρόνια ερχόμουν διακοπές εδώ και σε ένα μέρος, το μέρος των ανέμελων διακοπών. Ο χρόνος είναι ανελέτος, γνωριζόμαστε όμως. Καταλαβαίνετε από το πρόσωπο ότι έχετε έναν άνθρωπο της οικογένειας. Πολιτικές αρχές του τόπου, σεβάσμιοι πατέρες, καλώς ήρθατε στην οικογένεια του Σεβδικιαλίδων της Πάτρας. Λίγο πολύ εδώ πέρα όλοι είμαστε μια οικογένεια. Αν πάρουμε πούμε ποιοι δεν είναι οικογένεια, ποιοι δεν είναι συγγενείς μεταξύ τους εδώ πέρα, θα βγουν μάλλον λίγα χέρια και ίσως αυτή η πρώτη σειρά. Θεωρώ ότι εδώ πέρα έχουμε ένα κάλεσμα Σεβδικιαλίδων και είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα που επανέρχομαι σε αυτόν τον τόπο να παρουσιάσω ένα πολύ ωραίο βιβλίο μιας πατριώτισσας και συμπατριώτισσας της Μαρίτσας της Σαριτζιώτου. Έχω την τιμή να έχω κάνει το προξενιό αυτής της εκδήλωσης, δηλαδή σε κάποια φάση άκουσα για μια εκδήλωση που γινόταν στο Αμερικάνικο Κολέγιο, πήγα, πήρα βιβλία, τα έφερα στους συγγενείς και κατευθείαν η πρόεδρος ήρθε σε επαφή με την κυρία Σαριτζιώτου. Και εδώ είμαστε. Έχω την τύχη πάλι και την τιμή, και είμαι περήφανος γι' αυτό, να είμαι σεβδικιαλής κατά τα 3/4. Ο πατέρας ο Καραγιάννης ήταν από το Αιδίνη, αλλά οι άλλοι 3 ήταν σεβδικιαλίδες. Οι 2 οι Καραγιάννηδες είναι από την άλλη μεγάλη οικογένεια των σεβδικιαλίδων στην Ελευσίνα, γιατί υπάρχουν σεβδικιαλίδες παντού. Άρα έχω μια, ας το πούμε, παίζω και ένα συνδεκτικό κρίκο με άλλες οικογένειες Σεβδικιαλίδων. Αυτό όμως που κατά κάποιο τρόπο μου δίνει τη δύναμη να μιλήσω σε εσάς σήμερα και να παρουσιάσω αυτό το πανέμορφο βιβλίο της κυρίας Σαριτζιώτου είναι οι εμπειρίες που έχω σε σχέση με τη Σμύρνη και με την άλλη πλευρά του φεγγαριού. Λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, επειδή εργαζόμουν χρόνια σε μια πολυεθνική, είχα την τύχη να δω και πώς η άλλη πλευρά του φεγγαριού σκέφτεται για μας.
Επίσης, τώρα που δουλεύω σε ένα οργανισμό κυπριακών συμφερόντων, βλέπω και τον πόνο και την αγωνία και την νοσταλγία και ενός άλλου κομματιού του ελληνισμού για αυτό το ζήτημα. Θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία μου δίνει τη δύναμη να σας πω διάφορα πράγματα τα οποία σε πολλά σημεία του βιβλίου ταυτίζομαι με τη συγγραφέα και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο που όλοι θα πρέπει να το δούμε. Είναι καταρχήν το ανθρωπολογικό κομμάτι. Επί αιώνες, στις δύο πλευρές του Αιγαίου υπήρχαν μετακινήσεις πληθυσμών. Οι Παπαγκαίοι, Φερρυππίν, όπως κάπου γράφει η κυρία Σαριτζιώτου, μάλλον ήρθαν στη Σμύρνη μετά τα ορλοφικά. Τότε όταν υπήρχε κάποια μεγάλη αναταραχή, δεν υπήρχαν ούτε δημοσιογράφοι, ούτε η κοινή γνώμη, σφάζονταν έναν κόσμο και ο κόσμος έφευγε, ξεριζωνόταν. Έφυγε δηλαδή η οικογένεια Παπακαίων από τη Μεσσηνιακή Μάνη και μάλλον πήγανε στο Σεϊντίκιοι. Γιατί το Σεϊντίκιοι, όπως το λέμε εμείς, πριν το λεβάνταν Σεϊντίκιοι. Εμείς όμως οι Έλληνες, οι Ρωμιοί, όταν πάμε σε ένα μέρος και γινόμαστε πλειοψηφία, γινόμαστε το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, δεν μας αρέσουν αυτά τα οθωμανικά ονόματα και σιγά σιγά τα αλλάζουμε και τα βλέπουμε, παίρνουμε κατά κάποιο τρόπο ένα όνομα που είναι καλύτερο προς εμάς. Προφανώς υπήρχε και πολύ έρωτα στην περιοχή. Ήταν ένα μέρος που όταν κλέβανε μια κοπέλα φεύγανε στα βουνά και εκεί στο Σεϊντίκιοι δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Και κατά κάποιο τρόπο από αυτή την ιστορία το Σεϊντίκιοι που βγήκε από το Σεϊντίν Πασά ή το Σεϊντίν Μπαμπά που λέει η κυρία Σαριτζιώτη στο βιβλίο έγινε Σεϊντίκιοι. Ένα μέρος το οποίο τώρα είναι μια πόλη γύρω στους πάνω από 150.000 κατοίκους που είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Μεντερές που έχει ένα από τα τέσσερα διαστημικά κέντρα που υπάρχουν στον κόσμο από πλευράς εκπαίδευσης. Είναι ένα πολύ πλούσιο μέρος, αλλά υπήρχε ένα σοβαρός ελληνισμός εκεί, ένας ελληνισμός στο οποίο θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αυτό που είπε η πρόεδρος του Συλλόγου ότι ήταν κατά 99,9% Έλληνες, πραγματικά ήταν μια πραγματικότητα. Γι' αυτό το καταγράφει με πολύ ωραία λόγια η συγγραφέα στο βιβλίο. Αυτό το Σεϊντίκιοι, οι Σεϊντικιαλίδες, ήταν κατά κάποιο τρόπο το λεβέντικο χωριό της Σμύρνης. Γιατί πηγαίνανε, ήταν οι Τσομπάνιδες, εκτός από Τσομπάνιδες ήταν και οι έμποροι, ήταν το κέντρο το διαμετακομιστικό μεταξύ Σμύρνης και Ιδυμίου. Και από αυτή την πλευρά αυτό το μικρό χωριό έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο και είχε ένα στρατηγική σημασία ρόλο εκείνη της εποχής. Όλα αυτά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα βλέπω σε διάφορα σημεία του βιβλίου της συγγραφέως. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει το θέμα από ανθρωπολογικής πλευράς. Μ' αρέσει το σημείο που λέει ότι ο απλός αλόφρισκος ήταν μαζί με τον χριστιανό στις γιορτές και ακόμα και σήμερα στον Άγιο Γιώργη της Πρίγκιπου υπάρχουν αλόφρισκοι που ανάβουν κεράκι στην εκκλησία. Υπάρχει πολλοί κόσμος που νιώθει χριστιανός αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και κατά κάποιο τρόπο αυτή η αγωνία για το τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου υπάρχει διάχυτη και αυτό θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή δεν θα πρέπει να ισοπεδώσουμε τα πάντα στην προσέγγιση μας όσον αφορά το θέμα και σε αυτό το σημείο μου άρεσε πολύ η προσέγγιση της κυρίας Σαριτζιώτου. Μου άρεσε πολύ το κομμάτι που για τους τσομπάνιδες, τους τσέλιγκες της περιοχής. Θεωρώ ότι μάλλον η οικογένεια Παπακαίου δεν περιλήφθηκε εκεί πέρα, αλλά μετά στο επόμενο βιβλίο σίγουρα θα υπάρχει μια αναφορά. Ίσως ο παππούς ο Νικολής που το θυμάμαι να μου δίνει τα σκάγια που είχε στα χέρια του επειδή είχε επιβιώσει και από τάγμα εργασίας, είχε βγει αντάρτης, ήρθε με ανταλλαγές χωμαλώτων. Ήταν μια μεγάλη ιστορία που πραγματικά νιώθω ότι σίγουρα κάπου εκεί ψηλά μας κοιτάζει αυτή τη στιγμή και χαίρεται. Κάπου αυτά που γράφει η κυρία Σαριτζιώτου για τους τσομπάνες της περιοχής και τον Καρακατσάνη, κάπου εκεί θα ήταν και οι Παπακαίοι. Σε άλλα σημεία, όπως το κλέφτικο,
για το πώς οι τσελιγκάδες ψήνανε το αρνί, και αυτό ήταν κάτι που το διωγόταν ο παππούς ο Νικολής, γιατί του βάζανε το αρνί μέσα, μέσα στο κόμμα, και σιγά σιγά για να μην τους βλέπουν οι εχθροί ψήνανε το αρνί, και ήταν το λεγόμενο κλέφτικο, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το έχω ακούσει από τον παππού. Γενικά είναι ένα βιβλίο το οποίο βγαίνει από έναν άνθρωπο που αγαπάει, που αγαπάει αυτό που κάνει, που αυτό που αναζητεί, θέλει να το βρει, το ψάχνει, το προσεγγίζει από ανθρώπινες πλευρές. Μου άρεσε η συνάντηση με τη Χάρης Αλεξίου, που της ονομάσανε ένα δρόμο ως Χάρης Αλεξίου, επειδή και η Χάρης Αλεξίου είναι συνδικιαλή της Δικιαλού. Κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε ότι υπάρχει σε επίπεδο απλών ανθρώπων, πολιτισμού, υπάρχει μια προσέγγιση. Μ' άρεσε γενικά το βιβλίο. Και θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα έλλειμμα, το οποίο τα ιστορικοί της, οι σημερισύγχρονοι, δεν το έχουν προσεγγίσει. Γενικά δεν γνωρίζω προσωπικά πολλά το τι έγινε από τότε που καταστράφηκε η Σμύρνη μέχρι από τότε που έγινε η ανταλλαγή των αιχμαλώτων, που περάσαν κάποια χρόνια. Θα σας πω μια προσωπική ιστορία. Εμείς σαν οικογένεια έχουμε αφήσει την αδελφή του παππού στο Αιδίνη, επειδή στην περίοδο αυτή παντρεύτηκε κάποιον αλόφρισκο. Από τότε δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει, αλλά ξέρουμε ότι κάποιος από την οικογένεια έχει μείνει πίσω. Στα 4-5 χρόνια που μεσολάβησαν από την καταστροφή μέχρι την ανταλλαγή, που ήταν μια βαθμία διαδικασία, έχουν γίνει πολλά και δεν έχουν καταγραφεί. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω, που αναφέρθηκε από τον Περιφερειάρχη, σήμερα ζούμε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα, υπάρχει μια μεγάλη αναδιάταξη δυνάμεων στην περιοχή, μεγάλες αλλαγές που γίνονται στο Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Ακούτε το ότι αρχίζει να σιγοβράζει σε σχέση με το αέριο στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιες συνάξεις είναι απαραίτητες, είναι ένα συστατικό στοιχείο κάθε έθνους. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την ταυτότητά μας, πρέπει να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Αυτές οι ρίζες πρέπει να τις κρατήσουμε και να τη μνήμη να την κρατήσουμε άσβηστη. Θεωρώ ότι το βιβλίο της κυρίας Αριτζιώτου έχει έρθει στην κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστώ που ήρθατε στον τόπο μας και να είστε καλά.